γκρινιάρα ήσουν και γυριστό κεφάλι. Τι είχες την απέτηση να σε υπηρετώ. Ήθελα στην ντουλάπα μου να υπάρχει μία τάξη. Τις φωτογραφίες σου θα ήθελα να έχεις κάτσει. Γιατί μπροστά στους ξένους ήθελα να ήσουν πιο σοβαρός. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα τα όνειρά μου κόκκινα. Και έχουνε γίνει ροζ. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. Ήθελα στα γενέθλια φέρνες λουλούδια. Ήθελα στα γενέθλια μόνος μου να τα πιω. Θα με γλυκό να νουρίζες τα βράδια με τραγούδια. Άσε με πήγε τέσσερις, θέλω να κοιμηθώ. Κοίτα καλέ που έμπλεξα, σκάσω απ' το κακό μου. Πάνω που ετοιμαζόμουν το ίδιο να σου πω. Βραδές ερωτευόμουν, θα κάνα το δικό μου. Εγώ να δεις τι θα κάνα, μα έλα, έλα που σ' αγαπώ. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα τα όνειρά μου κόκκινα, τα όνειρά μου άσπρα. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα, Χρήστο μου, σε έχουμε για ακόμα μια εκπομπή μαζί μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπέροχο το πρώτο μας τραγούδι. Δεν μου έχω παράπονο. Ήθελες να σε υπηρετώ, αλλά τι να κάνω κι εγώ. Επίσης, που σε ρωτεύτηκα. Δεν θα είχα παράπονο. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο μου. Εγώ ευχαριστώ. Το μικρόφωνο. Σε και καλά. Θα σε καλέσουμε στη συνέχεια. Θα έχουμε ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί από το Χρήστο Ριαλά. Γι' αυτό να μείνετε μαζί μας. Λοιπόν, έχουμε την νικήτρια ομάδα από την χθεσινή εκπομπή, το Πέτρινο Ποτάμι. Καλωσορίσατε και σήμερα στο Πόσα Ξέρεις. Πώς νιώθετε σήμερα, θα είστε οι νικητές? Θα δείξει. Θα δείξει. Μα θέλω να πείτε με σιγουριά ότι θα είστε οι νικητές. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρετε. Έτσι να πούμε δύο λόγια για το Πέτρινο Ποτάμι, τη σειρά εποχής του Ρικ, την οποία συμμετέχετε. Ο κόσμος θέλει να ξέρει πράγματα γι' αυτό. Έχουμε δει ότι έχετε πάει στον Απόστολο Ανδρέα, έχετε κάνει γυρίσματα εκεί. Θέλουμε να μας πείτε τις εμπειρίες σας, πώς νιώσατε. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική μέρα στον Απόστολο Ανδρέα. Νομίζω ότι είμαστε η πρώτη σειρά που έχουμε κάνει γυρίσματα στον Απόστολο Ανδρέα. Πήραμε ειδικές άδειες με την παραγωγή. Είχαμε ξεκινήσει στις 3 η ώρα και επιστρέψαμε πίσω στη Λευκωσία στις 10.30-11 παρά το βράδυ. Τρεις τα ξημερώματα είχατε ξεκινήσει? Ναι, το πρωί. Ήταν μια ατελείωτη μέρα πραγματικά. Αξέχαστη εμπειρία όμως. Πραγματικά. Και ελπίζουμε να το επαναλάβετε, γιατί ο κόσμος το αγάπησε και αν το έχουμε άλλο τάμα. μπορεί να πάμε σε άλλο μοναστήρι τώρα. Έτσι.
Έχουμε δεκτεί στη σειρά και εγώ στο προφίλ μου πάρα πολλά μηνύματα από το εξωτερικό για τη σειρά και ειδικά για τα γυρίσματα του Αποστόλου Ανδρέα. Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, βεβαίως, να δώσω πάρα πολλά φιλιά και την αγάπη μας, αν τα αποδίδουμε, σε Καναδά, Αγγλία, Ελλάδα, τι άλλο λέγαμε, Αυστραλία. Θέλουμε λοιπόν την αγάπη μας σε όλες αυτές τις χώρες, γιατί μας παρακολουθούν. Έτσι. Και υπάρχουν παντού Έλληνες και Κυπροί. Κωνσταντίνο μου, να μας πεις και εσύ δύο λόγια για το Πετρινό Ποτάμι, για το ρόλο σου. Τι να περιμένει ο κόσμος από αυτό, τι λαμβάνεις από τον κόσμο. Μας έλεγες μια ιστοριούλα που έζησες με τον κόσμο. Στη Ρόδο. Στη Ρόδο, ναι, το καλοκαίρι. Ήμουν στη Ρόδο το καλοκαίρι, συγκεκριμένα στη Μυαλισσό της Ρόδου. Σε ένα σούπερ μάρκετ μέσα, η Ταμίας έβλεπε τη σειρά μας. Και μου λέει, μα είσαι ο ηθοποιός που είναι... Λέω, ναι. Και μου λέει, βλέπουμε τη σειρά στη Ρόδο. Διότι ξέρεις, στη Ρόδο είναι και η προφορά τους και είναι πιο κοντά. Μοιάζει πάρα πολύ με το νησί μας. Οπότε δεν χρειάζεται ούτε τίποτα, καταλαβαίνουν τα πάντα. Εξαιρετικά, ο κόσμος αγαπά τις σειρές εποχής. Ναι. Και μπράβο στο Ρικ που έχει αυτή την σειρά. Η Δένα μας κάνει την Τουκάλα. Εσύ πώς νιώθεις, Δένα μου, δύσκολος ο ρόλος. Ναι, και πολύ ξεχωριστός και κόντρα. Ρόλος. Ναι, πολύ ξεχωριστός ρόλος, τον απολαμβάνω πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που έχω την ευκαιρία να παίξω στο Πετρίνο Ποτάμι. Πραγματικά ο κόσμος έχει ανάγκη να έρχεται σε επαφή με τις ρίζες του, με τις παραδόσεις του και το Πετρίνο Ποτάμι τους δίνει αυτή την ευκαιρία. Μπράβο σας και να συνεχίσετε, γιατί ο κόσμος αγαπά πάρα πολύ αυτή τη σειρά. Πάμε να γνωρίσουμε την δεύτερη μας ομάδα, την καινούργια ομάδα του παιχνιδιού μας για σήμερα. Μέντιουμ ονομάζεται. Ελπίζω να μην μαντεύετε όλες τις ερωτήσεις και να τις λέτε έτσι στην τύχη. Να πω ότι έχω ένα γνωστό μου πρόσωπο στην δεύτερη ομάδα. Είναι μια συμφοιτητριά μου. Όταν της είπα ότι ξεκινάμε εκπομπή, μου λέει: θα σου βρω ομάδα και θα έρθω να παίξω, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα τηλεπαιχνίδια. Και μου λέει: θα φέρω μαζί μου και τον παππού. Και έλεγα και εγώ: ποιος είναι αυτός ο παππούς? Έρχεται εδώ πέρα, μου λέει: να τον παππού. Να μας πεις γιατί το λες παππού. Α, δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις, δεν υπάρχει λόγος. Έχει αρκετό καιρό που μου κάνουμε παρέα, αλλά δεν ξέρω τον λόγο που τον φωνάζει. Πώς νιώθεις που σε λέει παππού? Δεν είμαι μόνο εγώ, ενώ λέει πολλά. Α, μάλιστα. Το παρατσούκλι σου δηλαδή. Ναι. Παππούς. Και εμείς σήμερα παππού θα το λέμε. το όνομα σου το κανονικό. Γιάννης. Ο Γιάννης, η Έλενα και ο... Γιώργος. Και ο Γιώργος, η Μέντιουμ λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό Πόσα Ξέρεις. Η διαδικασία είναι γνωστή πλέον, ο τροχός μας. Καλούμε τις ομάδες μας να μας δώσουν από ένα αριθμό και όποια ομάδα βρει τον πλησιέστερο αριθμό του τροχού έχει την προτεραιότητα εάν απαντήσει στην ερώτηση που θα της κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε τον αριθμό μας η Μέντιουμ. 8. Το 8. Το Πέτρινο Ποτάμι. 13. Οκ, 13. Το 13. Να δούμε αν είναι τυχερό το 13. Το έχουμε ως άτυχο αριθμό το 13. Τα γενέθλια. Α, είναι τα γενέθλια. Όχι Τρίτη και 13. Παρασκευή ήταν. Παρασκευή, εντάξει. Για να δούμε τι θα δούμε. Πέρασε 13, 19. Και έχει έρθει ο αριθμός 8. Νομίζω ένα λαχείο να παίξετε σήμερα. Άρα προτεραιότητα παίρνουν οι Medium για σήμερα. Και η ερώτησή σας είναι, τι σημαίνει η λέξη γκαρσόν? Γκαρσόνι. Γκαρσόνα. Σερβιτόρα. Μπράβο, πολύ σωστά. Παίρνετε τους 10 πρώτους βαθμούς στο παιχνίδι μας. Πάμε στην πρώτη μας ενότητα, ερμηνεία λέξη. Ζητούμε από εσάς να μας πείτε τι σημαίνει η λέξη ζίδωρος. Α. Αυτός που ζει αιώνια. Β. Ο ζεματιστός. Γ. Ο αγνώμονας. Ή Δ. Αυτός που δίνει ζωή. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Ο Δέστα. Το Δέστα. Αυτός που δίνει ζωή. Για να δούμε. Είναι αυτός που δίνει ζωή. Και ναι, πολύ σωστά. Πάμε στο Πέτρινο Ποτάμι. Λάχτισμα. Α. Κλωτσιά. Β. Γάβγισμα. Γ. Μετακίνηση. Ή Δ. Παγίδα. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Σκέφτονται και οι Medium. Να δούμε τι σημαίνει η λέξη λάκτισμα. Το α. Το α, κλωτσιά. Για να δούμε την σωστή απάντηση. Πολύ σωστά. Και πάμε στην τρίτη μας λέξη. Καλλικέλαδος. Α. Ο πεταλτής. Β. Ισχυρός σεισμός. Γ. Αυτός που κελαϊδεί όμορφα. Ή ο ισχυρογνώμων.
τώρα. Και τρέχει ο χρόνος μας. Τι σημαίνει η λέξη καλικέλαγος? Α ο πεταλωτής, Β ισχυρός σεισμός, Γ αυτός που κελάει διόμορφα ή Δ ο ισχυρογνώμων? Θέλουμε την απάντησή σας. Το Γ. Έλενα μου, το Γ αυτός που κελάει διόμορφα. Πολύ σωστά, μπράβο σας. Δυνατή ομάδα και η Μέντιουμ έχω να πω. Δασκάλα μαζί σου. Είναι δασκάλα, ναι, η Έλενα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι μας. Δύο δυνατές ομάδες σήμερα. Δημαγωγία. Είναι η προσπάθεια παραπλάνησης με μεγάλα λόγια. Β, δημόσια ομιλία. Γ, η ελευθερία έκφρασης. Ή Δ, η ακριβής οδηγία. Τι σημαίνει η λέξη δημαγωγία? Προσπάθεια παραπλάνησης με μεγάλα λόγια. Δημόσια ομιλία. Η ελευθερία έκφρασης ή ακριβής οδηγία. Θέλουμε την απάντησή σας στο Α. Προσπάθεια παραπλάνησης με μεγάλα λόγια. Και ναι, είναι σωστό. Οι ηθοποιοί μας ήταν πολύ καλοί μαθητές στο σχολείο. Και πάμε στην πέμπτη μας λέξη. Η Λάμια. Α, είδος χαμελέοντα. Β, γυναίκα με δίστροπο χαρακτήρα. Γ, είδος φιδιού. Ή Δ, γυαλιστερό ύφασμα. Και ο χρόνος μας ξεκινάει. Είδος χαμελέοντα, γυναίκα με δίστροπο χαρακτήρα. Είδος φιδιού ή γυαλιστερό ύφασμα. Το Β. Και ο παππούς λέει γυναίκα με δίστροπο χαρακτήρα. Να δούμε, είναι η σωστή απάντηση. Πολύ σωστά. Πάμε στους ηθοποιούς μας από το Πέτρινο ποτάμι. Πάμε στην έκτη λέξη της πρώτης μας ενότητας και τελευταία, όπου καλούμε τους παίχτες μας να βρουν την ετυμολογία της λέξης, δηλαδή από πού προέρχεται η συγκεκριμένη λέξη. Και η λέξη για εσάς είναι η ηρωίνη. Α, από το αρχαίο ήρος, από τον Ηρώδη, από το ηρεμό ή Δ, από την ιέρεια της Αφροδίτης Ηρώ. Ηρωίνη, από πού προέρχεται αυτή η λέξη? Ποια είναι η ιστορία της συγκεκριμένης λέξης? Θέλουμε την απάντησή σας. Ηρωίνη. Το Α. Το Α, από το αρχαίο ήρος. Να δούμε, είναι το Α. Πολύ σωστά. Γιώργο Γεωργίου, πες μας από πού προέρχεται η λέξη ηρωίνη. Η λέξη ηρωίνη, που αναπτύχθηκε προς το τέλος του 19ου αιώνα για να αντικαταστήσει την μορφίνη ως αναλγητικό της οποίας είναι παράγωγο, αποτελεί μεταφορά του ελληνογενούς τύπου της γαλλικής heroin, το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από ένα γερμανικό εμπορικό σήμα, το heroin, που πλάστηκε με βάση τον αρχαίο τύπο ήρος, δηλαδή ο ήρωας, λόγω του αισθήματος υπερβολικής εμφορίας που ασκεί εν λόγω ουσία στον ανθρώπινο οργανισμό, η οποία βέβαια σύντομα αποδεικνύεται καταστροφική. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Γεωργίου και για την πολύτιμη και σκληρή δουλειά που κάνει για να έχουμε όλο αυτό το υλικό στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε την πρώτη βαθμολογία συγκεντρωτική της σημερινής εκπομπής. Οι Mendium προηγούνται με 40 ολόκληρους βαθμούς, ενώ το Πέτρινο ποτάμι είναι στους 30 βαθμούς. Τους χωρίζουν μόνο οι 10 βαθμοί που έχετε κερδίσει από τον τροχό. Λοιπόν, είναι και οι δύο ομάδες αλάνθασες μέχρι στιγμής. Για να δούμε, θα εξελιχθεί σε ντέρπι ο αγώνας. Πάμε στην δεύτερη μας ενότητα, όπου είναι η ενότητα γεωγραφία, ιστορία, πολιτισμός της Κύπρου και της Ελλάδας. Αρχικάνουμε με τους Μέντιουμ. Ποιες χώρες ορίστηκαν ως εγγυήτριες της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση τη συνθήκη εγγύησεως? Α, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία. Β, Ελλάδα και Τουρκία. Γ, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία. Ή Δ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Τουρκία. Ποιες χώρες ορίστηκαν ως εγγύητριες της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση τη συνθήκη εγγυήσεως? Για να δούμε, δασκάλα μας το γνωρίζει. Το Α. Το Α. Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία. Είναι το Α. Πολύ σωστά. Γεωγραφία της Κύπρου έχουμε για το Πέτρινο ποτάμι. Ποιο είναι περίπου το πλάτος της οροσειράς του πενταδαχτύλου? 5 χιλιόμετρα, 15 χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα ή 1,5 χιλιόμετρο? Για να δούμε. Η οροσειρά του πενταδαχτύλου. Πόση έκταση έχει το πλάτος της? 50 χιλιόμετρα είναι πολύ μεγάλο. Μπορεί και να είναι όμως. 5 χιλιόμετρα. Α, 5 χιλιόμετρα. Για να δούμε, είναι το Α. Πολύ σωστά. Όλα τα γνωρίζουν πλέον αυτές οι δύο ομάδες. Ιστορία της Ελλάδας. Με ποιο γεγονός της ιστορίας της Ελλάδας συνδέεται η 17η Νοεμβρίου 1973? Α, κίνημα της Εθνικής Άμυνας.
Β. Μεταπολίτευση. Γ. Εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ή Δ. Εθνικό διχασμό. Νομίζω πρέπει να το βρείτε αυτό. Το Γ. Γ. Εξέγερση του Πολυτεχνείου. Πολύ σωστά. Είναι η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Όχι, είναι η φωτογραφία από το Πολυτεχνείο. Για την εξέγερση. Λοιπόν, ελληνικός πολιτισμός για σας. Σε τι μεταμόρφωσε η Κίθκη τους συντρόφους του Οδυσσέα. Μυθολογία. Α. Σε κυκλόπες. Β. Σε λιοντάρια. Γ. Σε λωτούς. Ή Δ. Σε χείρους. Δέλτα σε χείρους. Άμεση απάντηση από τους ηθοποιούς μας. Και είναι πολύ σωστό. Πρώτη φορά συμβαίνει στο παιχνίδι μας να φτάνουμε στο τέλος και της δεύτερης ενότητας και οι δύο ομάδες μας να μην έχουν κάνει λάθος. Δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι νικητές σήμερα. Ούτε χθες κάναμε λάθος μέχρι αυτό το σημείο. Ούτε χθες κάνατε λάθος. Έχουμε να το πούμε. Είσαστε μια δυνατή ομάδα και μπράβο σας. Προσέχατε πολύ τον καθηγητή στο μάθημα. Πάμε να δούμε πώς μπορείτε να έρθετε εσείς από το σπίτι, να παίξετε εδώ μαζί μας, να διασκεδάσετε αλλά και να μάθετε. Αν θέλεις και εσύ να δηλώσεις συμμετοχή και να κερδίσεις πλούσια δώρα, τηλεφώνησε στο 99 11 11 96. Πάρε την ομάδα σου και έλα να διασκεδάσεις σε ένα τηλεπαιχνίδι που συνδυάζει τη ψυχαγωγία με την εκπαίδευση. Εσύ, πόσα ξέρεις? Καθημερινά στις 6:45 από το ΡΙΚ 1. Συγκεντρωτική βαθμολογία μετά το τέλος της δεύτερης ενότητας. Η Μέντιουμ έχουν συγκεντρώσει 60 βαθμούς και το Πέτρινο Ποτάμι 50 βαθμούς. Τους χωρίζουν μόνο 10 βαθμοί. Είπαμε, είναι οι βαθμοί από τον τροχό στην αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, ήρθε η ώρα ξανά του τροχού. Άρα μπορείτε να πάρετε το προβάδισμα, να κερδίσετε αυτούς τους 10 βαθμούς. Φτάνει να διαλέξετε το σωστό αριθμό. Σκέφτεστε από ένα αριθμό. 8. Και πάλι το 8. Επιμένουν στον τυχερό του αριθμό, το Πέτρινο Ποτάμι. Είπατε 8. Είπανε 8. Δεν πάει να πούμε 5. Γιατί? Κοντά το 5. Γίνεται. Ναι, γίνεται. Θα το ρισκάρουμε. 5. Θα έχετε λιγότερες ευκαιρίες. Ναι. Πάμε. Το 18 και είναι πιο κοντά στο 8 φυσικά και πάλι εσείς παίρνετε το προβάδισμα. Αν μας απαντήσετε στην εξής ερώτηση. Πότε ξεκίνησε ο αγώνας της ΕΟΚΑ? Για να δούμε. Έλα, πες. Από την απειλή. Του. Για χρονολογία θέλουμε. 15. Μπράβο, πολύ σωστά. Παίρνετε τους 10 βαθμούς. 1η Απριλίου 1955. Και... θα πάμε στην τέταρτη μας ενότητα, παροιμίες και φράσεις στην ελληνική γλώσσα, στα αρχαία ελληνικά και στα λατινικά έχουμε για σας. Λοιπόν, τη γριά κι αν στολίζεται, τον ανήφορο γνωρίζεται. Λέγεται για όσους προσποιούνται ότι είναι κάποιοι άλλοι, για όσους δεν καταφέρνουν να πουν ψέματα, για εκείνους και εκείνες που θέλουν να κάνουν τους νέους ή για ηλικιωμένες γυναίκες που ψάχνουν νεότερους συντρόφους. Η γριά κι αν στολίζεται, στον ανήφορο γνωρίζεται. Να δούμε. Ναι. Θέλουμε την απάντησή σας. Το Α. Το Α. Για όσους προσποιούνται ότι είναι κάποιοι άλλοι. Λάθος απάντηση. Η πρώτη λανθασμένη απάντηση στο παιχνίδι. Για να δούμε. Θα πούμε το Γ. Το Γ. Για εκείνους και εκείνες που θέλουν να κάνουν τους νέους. Είναι το Γ. Και ναι, είναι το Γ. Η γριά και αστολίζεται στον ανήφορο γνωρίζεται. Το λέμε για εκείνους που θέλουν να κάνουν τους νέους. Συνεχίζουμε με εσάς. Πότε φύτρωσε τ' αγγούρι, πότε μάκρυνε η ουρά του. Λέγεται για εύκολες εργασίες, Β για τον χρόνο που περνά γρήγορα, Γ για πράγμα που αναπτύχθηκε ταχύτατα ή Δ για απροσδόκητα γεγονότα. Νομίζουμε το Γ. Άμεση απάντηση για πράγμα που αναπτύχθηκε ταχύτατα. Και ναι, είναι η σωστή απάντηση. Για να δούμε. Κατά δύναμη. Α. Με θεία βοήθεια. Β. Όσο πιο εύκολα γίνεται. Γ. Όσο επιτρέπουν οι δυνάμεις. Δ. Με τις ευλογίες. Το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Όσο επιτρέπουν οι δυνάμεις. Το Γ. Με θεία βοήθεια. Όσο πιο εύκολα γίνεται. Όσο επιτρέπουν οι δυνάμεις. Ή με τις ευλογίες. Το Γ. Το Γ. Όσο επιτρέπουν οι δυνάμεις. Και είναι το Γ. Και ναι, είναι το Γ. Πάμε στη λατινική μας φράση. Λατινική φράση συγκεντρώθου δένα. Η δένα μας που γνωρίζουμε ότι
Της αρέσουν τα λατινικά. Persona non grata. Α. Αόρατος άνθρωπος. Β. Αλλοδαπός. Γ. Πρόσωπο χωρίς ιστορία. Ή Δ. Ανεπιθύμητο πρόσωπο. Είναι το Δέλτα. Το Δέλτα. Ανεπιθύμητο πρόσωπο. Άριστα στη Δένα τα λατινικά. Μπράβο σου Δένα. Και πάμε τώρα στους δωροθέτες μας, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να υπάρχει το πόσα ξέρεις. Το τηλεπαιχνίδι στηρίζουν οι εταιρείες Relia Trading με τα καλλιντικά Elemis, Fitomer και LCM. Η εταιρεία Panmare με τις ηλεκτρικές συσκευές Palson. Η εταιρεία Elite Appliances με τις ηλεκτρικές συσκευές Scholtes, Hotpoint και Rowa. Οι υπεραγορές Ιωαννίδης. Η Λαϊκή Ορχήστρα του ΡΙΚ οργανώνει συναυλία αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο, στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 8:30 το βράδυ. Τραγουδούν Έλενα Ανδρέου, Γεωργία Λάρδου, Μιχάλης Μαύρος, Γιώργος Σταματάρης. Διευθύνει ο Μάριος Μελετίου. Στηρίζει ο Δήμος Λατσιών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Όσοι επιθυμούν μπορούν προαιρετικά να προσφέρουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Λατσιών. Φρόντισε να μη σε σουξουλά. Ναι, αδερφή. Δώσε το παστικελέ. Απεταξάμιν τον διάβολο. Απεταξάμιν. Απεταξάμιν τον διάβολο. Απεταξάμιν. Απεταξάμιν τον διάβολο. Απεταξάμιν. Απέταξε τον, πάταξε τον και πέταξε τον τον έξω από το πεταξούμενο. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε απόψε στις ειδήσεις των 8. Ο πρόεδρος καλεί την Τουρκία να εγκαταλείψει τις προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Μίλησε στους μαθητές της Αγγλικής Σχολής, είπε ότι όραμά του είναι να επανενώσει την Κύπρο, αναφέρθηκε σε λάθη που έγιναν και από τις δύο κοινότητες. Το Κυπριακό δήλωσε διαμορφώθηκε από μία σειρά εξωγενών παραγόντων. Ρωσική παρέμβαση για τις προκλήσεις της Άγκυρας. Απαράδεκτες οι μονομερείς ενέργειες, η επίδειξη δύναμης διαμηνεί η Μόσχα. Παραδέχεται ότι αγόρασε το κινητό από όπου εστάλησαν τα απειλητικά μηνύματα ο Βέργας. Κάνει λόγο για αλότρια συμφέροντα που θέλουν να τον πλήξουν. Απόψε στις ειδήσεις των 8. Επιστρέψαμε να πούμε ότι ο νικητής της ημέρας κερδίζει δωροεπιταγές αξίας 150 ευρώ, 50 ευρώ για τον κάθε παίχτη, από τους δωροθέτες μας. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να τραγουδήσουμε. Καλείστε οι παίχτες να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού και να συνεχίσετε το στίχο. Είστε έτοιμοι? Αρχή κάνουμε με τους Μέντιου. Ξεκινάμε. Εύκολο τραγούδι. Θέλουμε την απάντησή σας. Ένα τίτλο, ό,τι να είναι. Τσιγαρό στο τού. Όχι. Χάσατε τους βαθμούς από τον τίτλο μας. Πάμε να συνεχίσετε τον στίχο. Αγόρι μου, στολίδι μου, σαν γέρνεις και μαγείς. Πιο πέρα κι απ' τα πέρατα του κόσμου μαρεμενίζεις. Και συνεχίζεται. Πάμε! Στα γεια, στα γεια. Κουρνιάζω σαν αδύναμο.
αυτής της ενότητας. Και πάμε στους ηθοποιούς μας από το Πέτρινο ποτάμι. Πού είναι και καλοφωνάριδες οι ηθοποιοί. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι σας. Η Όλγα γελάει. Και ναι, είναι η κόκκινη γραμμή. Και πάμε να συνεχίσετε το στίχο. Θέλω να το τραγουδήσετε όλο. Ποιος ουρανός να μας χωρέσει για τους δυο. Ήρθε ο καιρός να κάνω κάτι πια και εγώ. Έχετε συγκεντρώσει όλους τους βαθμούς αυτής της ενότητας. Και πάμε στη συγκεντρωτική μας βαθμολογία πριν την τελευταία μας ενότητα. Το Πέτρινο ποτάμι προηγείται με 98 βαθμούς, ενώ έχουν μείνει λίγο πίσω η Μέντιου με 90 βαθμούς. Μη μου απογοητεύεστε, γιατί η τελευταία ενότητα θα καθορίσει τον νικητή. Στην τελευταία ενότητα καλείστε να μας πείτε τις 5 δημοφιλέστερες απαντήσεις για τη λέξη που θα σας δώσουμε. Και η λέξη που έχουμε σήμερα για εσάς είναι η εξής. Τι μπορεί να περιέχει μια γυναικεία τσάντα. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Πάμε, Έλενα μου. Καλλιντικά. Μάλιστα. Καλλιντικά. Φεντί. Φεντί. Σερβιέτα. Σερβιέτα. Κλειδιά. Κραϊόν. Κραϊόν. Κλειδιά. Κλειδιά. Αυτές είναι οι 5 απαντήσεις της ομάδας μας. Καλλιντικά. Σεντί, σερβιέτα, γραγιόν και κλειδιά. Εγώ πιστεύω ότι τα περιέχει. Εσείς? Θα δείξει. Το ποτάμι, εσείς τι έχετε μέσα στη τσάντα σας. Όλγα μου, εσύ τι έχεις στη τσάντα σου? Αυτή που παίρνω στο γύρισμα. Δεν ξέρω. Ρούχα. Μάλιστα. Αποσμητικά. Αποσμητικά. Ρομάντιλα, τα πάντα. Είναι έτοιμο το κοντρόλ μας. Πάμε να δούμε τα συγκριτικά αποτελέσματα, λοιπόν. Το πορτοφόλι έχει συγκεντρώσει 12 βαθμούς, το κραγιόν 8 βαθμούς και τα κλειδιά 10 βαθμούς. Δεν έχετε βρει τα γυαλιά και τα χαρτομάντια. Και πάμε στο Πέτρινο ποτάμι. Τα πήγατε αρκετά καλά. Λοιπόν, έχω συγκεντρώσει 120 βαθμούς. Πρέπει να τους φτάσετε. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, έχουμε για σας παραδοσιακά κυπριακά ποτά. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Ζιβανία. Ζιβανία. Κρασί. Κρασί, κουμανταρία, κονιάκι. Κονιάκι. Κονιάκ. Κονιάκ. Κουμανταρία, είπες. Λοιπόν, είπαμε ζιβανία, κρασί, κουμανταρία, κονιάκ. Και ένα τελευταίο, κυπριακά ποτά. Μπορεί να μην είναι ίνο πριν από τότε. Τριαντάφυλλο. Και το τριαντάφυλλο. Για να δούμε. Έχουμε αρκετά κυπριακά ποτά. Μπορώ να σκεφτώ κι άλλα. Η σουμάδα είναι υπέροχη. Εμένα μου την έφτιαχνε η γιαγιά μου. Ζεστή το χειμώνα. Υπέροχη. Κουβερτούλα. Τζάκι. Να δούμε. Εσύ ξέρετε κανένα κυπριακό ποτό? Ναι, ναι. Έλα, μάμου. Κυπριακό. Τι να είναι. Κυπριακό. Κυπριακό ποτό. Κάτι που θα έλεγε, θα πρόσθετε εδώ στην λίστα μας. Είμαστε έτοιμοι να δούμε τα συγκριτικά αποτελέσματα. Λοιπόν, ζιβανία 10 βαθμούς, το τριαντάφυλλο 8 βαθμούς, η κουμανταρία 12 βαθμούς και δεν έχετε βρει τη σουμάδα και τον κυπριακό καφέ. Την είχε πει η Όλγα τη σουμάδα, αλλά δεν προλάβατε. Αλλά ήταν η έκτη. Να την βάλετε. Για να δούμε. Ποια είναι η νικήτρια ομάδα για σήμερα? Θα καταφέρει το Πέτρινο ποτάμι να είναι και σήμερα ο νικητής της ημέρας?
Πάμε να δούμε τους νικητές της σημερινής μας εκπομπής. Και ναι, το πέτρινο ποτάμι για ακόμα μια φορά είναι νικητές με 128 βαθμούς. Να ομολογήσουμε ότι και η Mendium ήταν μια εξαιρετική ομάδα. Κατάφεραν και αυτοί. Δεν έχουν κάνει σχεδόν κανένα λάθος. Μπράβο σας. Μόνο ένα. Λοιπόν, θα καλέσουμε ξανά τον Χρήστο το Ριαλά, γιατί όπως σας έχουμε υποσχεθεί, έχει ετοιμάσει ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί, τον αείμνηστο Αντώνη Βαρδί που χάσαμε πρόσφατα. Χρήστο μου, σε περιμένουμε εδώ να σε απολαύσουμε με ένα ποτπουρί από τραγούδια του αείμνηστου Αντώνη Βαρδί. Χειροκρότημα παρακαλώ για τον Χρήστο το Ριαλά. Και πάμε να τον απολαύσουμε. Ποτέ μου δεν κατάλαβα πως πέρασε ο καιρός. Μια ζωή κουβάλαγα βάρη στα προβλικό. Αν θέλεις να μιλήσουμε πάρε στο κινητό. Θα το είχα αφήσει ανοιχτό μες στο αυτοκίνητό μου. Διπλανό οικόπεδο, έρημο κι αδιανό. Στο παλιό στρατόπεδο, μόνος μου τριγυρνώ. Γουστάρω που τα είπαμε, αν θες να πούμε κι άλλα. Έχω αφήσει ανοιχτό που σου τηλεφωνώ. Σ' αγαπώ για Θεσσαλονίκη, η Αθήνα. Όλοι οι δρόμοι γράφουνε γύρνα. Γύρνα και θα βάλω στα λάθη φωτιά. Για Θεσσαλονίκη, η Αθήνα. Τόσα τρένα πες μου που πήγαν. Πίσω να σε φέρουν σε μένα ξανά. Δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου κλείσω. Άνοιξα και τα χέρια μου σφιχτά να σε κρατήσω. Κι όμως δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου κλείσω. Άνοιξα και τα χέρια μου σφιχτά να σε κρατήσω. Μη μιλάς, δεν είναι απαραίτητο. Θα φύγω σε ένα τέταρτο. Μη μιλάς, δεν είναι απαραίτητο. Μη μιλάς, θα φύγω σε ένα τέταρτο. Στούμε. Υπέροχος Αντώνης Βαρδής και υπέροχος Χρήστος Ριαλάς. Ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ θα πούμε καληνύχτα και σήμερα και δίνουμε ραντεβού αύριο στις 7 παρατέταρτο εδώ στο Ρικ 1.